1984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Είναι Τρίτη, 16 Νοέμβρη. Κυρίες, κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στους δρόμους από σήμερα η παραγωγή της Κρήτης, μηχανοκίνητη πορεία και κατάληψη των γραφείων του ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό. Στο Ηράκλειο η παραγωγή Ηρακλείου Λασιθιού Ανατολικού Ρεθύμνου και στα Χανιά η παραγωγή Δυτικού Ρεθύμνου και Χανίων, όπως είπε στον 1984 ο αντιπρόεδρος της ΕΑΣ Μύρων Κιλετζάκης. Όπως υποστηρίζουν, η Κρήτη χάνει 40 εκατομμύρια ευρώ, απώλεια αρκετά μεγάλη και άδικη για τον πρωτογενή τομέα που δίνει μάχη σε αντίξωες συνθήκες για την επιβίωσή του. Η απόφαση του Παγκρίτιου Συντονιστικού Οργάνου ήρθε ως αναπόφευκτο αποτέλεσμα των αποτυχημένων συναντήσεων και διαβουλεύσεων που είχαν οι παραγωγικοί φορείς με το αρμόδιο Υπουργείο το προηγούμενο διάστημα. Στο πλευρό των παραγωγών και το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, που σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι καλεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να σκύψει πάνω από τα προβλήματα των αγροτοκτηνοτρόφων, τονίζοντας ότι ο πρωτογενής τομέας αποτελεί ένα από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης της οικονομίας. Κινητοποίηση σήμερα των επιχειρηματιών επίσης πανελλαδικά κατά των νέων μέτρων για τον κορονοϊό, κρίνοντας ότι είναι άδικα και λειτουργούν σε βάρος της αγοράς και της οικονομίας. Κλειστά συμβολικά για 3 ώρες ήταν τα καταστήματα σε όλη την Κρήτη, 9 το πρωί με 12 το μεσημέρι, με απόφαση της ΟΕΣΚ. Τα υγειονομικά μέτρα έπρεπε να αφορούν το σύνολο των πολιτών. Την πολιτεία αφορά το θέμα των ανεμβολίαστων που δεν κατάφερε να τους πείσει, και όχι τον εμπορικό κόσμο, η θέση του Προέδρου της ΟΕΣΚ, Μανώλη Κουμαντάκη, στον 1984. Το λιανικό εμπόριο της Κρήτης είναι αντίθετο στα νέα μέτρα και ζητάμε την άμεση απόσυρσή τους. Για μια ακόμα φορά από την αρχή της πανδημίας, οι εμπορικές επιχειρήσεις γινόμαστε εύκολους στόχους, και μάλιστα όταν σε μεγάλο χρονικό διάστημα οι μικρές επιχειρήσεις έχουν τηρήσει και εξακολουθούν να τηρούν τα μέτρα προστασίας και όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, γεγονός που έχει αναγνωριστεί από όλους, αναφέρει η επιστολή της Ομοσπονδίας προς τους αρμόδιους υπουργούς. 24ωρο λουκέτο σήμερα και στην εστίαση, αποσπασματικά και άδικα τα μέτρα, είπε στον 1984 ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, Γιώργος Καβαθάς. Σημείωσε πως η βοήθεια πρέπει να είναι άμεση, έδειξε το Ταμείο Ανάκαμψης και άλλα προγράμματα, και είπε ότι αυτή την ώρα 4 στις 10 επιχειρήσεις πανελλαδικά δεν διαθέτουν ταμιακά διαθέσιμα ούτε για ένα μήνα. Έχουμε μια αυστηρή πολιτική, αλλά δεν θα πάμε τόσο μακριά όσο η Αυστρία, με την επιβολή ενός πλήρους lockdown σε μη εμβολιασμένους πολίτες, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός. Επίκαιρη επερώτηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα και σύσσωμη της κοινοβουλευτικής ομάδας προς τον Υπουργό Υγείας, με τον τίτλο «Η αποτυχημένη διαχείριση, η υγειονομική τραγωδία και οι εγκληματικές κυβερνητικές ευθύνες για τους διασωληνωμένους θανάτους εκτός ΜΕΘ». Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι διαδικασίες για την επιστράτευση του ιατρικού προσωπικού από τον ιδιωτικό τομέα που θα στελεχώσει οι μονάδες COVID, όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη ανάγκη. Τα πρώτα φύλλα πορείας αναμένεται να φύγουν την Τετάρτη για το ιατρικό προσωπικό που θα καλύψει κενά στις υγειονομικές περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας αρχικά. Αναμένεται να επιστρατευθούν συνολικά 150 γιατροί. Μέχρι στιγμής θετικά έχουν απαντήσει περίπου 20. Η επιστράτευση ως μέτρο έδειξε και την προηγούμενη φορά ότι δεν ωφελεί το σύστημα υγείας και τελικά δεν λύνει το πρόβλημα, σχολίασε ο Γιώργος Ελευθερίου, Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. 6.950 τα κρούσματα κορονοϊού, τα οποία ανακοίνωσε χθες ο ΕΟΔΗ. 72 οι θάνατοι και 551 οι ασθενείς. 267 τα κρούσματα χθες στην Κρήτη. 128 στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, 23 στο Λασίθι, 51 στο Ρέθυμνο και 65 στα Χανιά. 3 είναι νεκροί επίσης στο τελευταίο 24ωρο στην Κρήτη και συνολικά 276 από κορονοϊό. Συγκεκριμένα 90χρονος κατέληξε την Κυριακή 14 Νοεμβρίου στην κλινική COVID του Βενιζέλιου Νοσοκομείου, όπου και νοσηλευόταν. Ένας 79χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στη ΜΕΘ COVID του Νοσοκομείου Χανίων, και σήμερα και πάλι στα Χανιά εξέπνευσε 89χρονος από τις επιπλοκές της νόσου. 98 είναι σήμερα οι νοσηλείες ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία του νησιού, εκ των οποίων 14 στη ΜΕΘ και 9 διασωληνωμένοι. Η επικεφαλής Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου κατά τη χθεσινή ενημέρωση είπε ότι τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά για την παραλλαγή Δέλτα και ασφαλή. Συνολικά 105.000 πολίτες έκλεισαν ραντεβού χθες Δευτέρα για να κάνουν την τρίτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού, γεγονός που αποτελεί ρεκόρ εγγραφών, όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ είπε ότι 27.000 πολίτες έκλεισαν ραντεβού για την πρώτη δόση την ίδια ημέρα.
Οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα προμηθεύονται από αύριο Τετάρτη 17 του Νοέμβρη έως και το Σάββατο 27 του μήνα δύο συσκευασίες με συνολικά 10 δωρεάν αυτοδιαγνωστικά self-test από τα φαρμακεία προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των ημερών από 23 Νοεμβρίου μέχρι και τις γιορτές των Χριστουγέννων και να προσέρχονται στο σχολείο σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αγανάκτηση των πληγέντων για να γυρίσουμε σελίδα από τους σεισμούς σε τρεις δήμους, καθώς η πλατφόρμα αρρωγή.gov.gr έκλεισε και η μονιωδός για την υποβολή αιτήσεων είναι πλέον η συμπλήρωση φυσικού φακέλου που μπορεί να κατατεθεί στο αρμόδιο γραφείο αποκατάστασης φυσικών καταστροφών που λειτουργεί από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στο 15 Νοεμβρίου στο συντονιστικό Αρκαλοχωρίου πρωινές ώρες. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 28910-22069. Τις δυσκολίες σύνταξης του φακέλου επισημαίνει ο φοροτεχνικός Παύλος Μπαριτάκης μιλώντας στον 984 τα ερωτηματικά τόσο για τη λειτουργία όσο και για το κλείσιμο της πλατφόρμας που πληροφορίες θέλουν να ανοίγει ίσως με τη νέα χρονιά για την ολοκλήρωση υποβολής των δηλώσεων όλων όσων είχαν αλλαγές στα φορολογικά του στοιχεία. Έντονη η αντίδραση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Βαρδάκη, που σε παρέμβασή του παρέθεσε στον 984 στιχομηθείες τόσο με τον κύριο Βεσιρόπουλο από τα έδρανα της Βουλής, όσο και τις απαντήσεις του εκπροσώπου του γραφείου του Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, που αρνείται να δοθεί η δήμηνη παράταση που ζήτησαν οι Δήμοι Μηνώα Παιδιάδου, Αρχανών Αστερουσίων και Γόρτινας. Ο βουλευτής κάλεσε μάλιστα τους τρεις δημάρχους να απευθυνθούν προσωπικά στον Πρωθυπουργό για το θέμα που αφορά δεκάδες πληγέντες. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης το αναθεωρημένο επιχειρησιακό πρόγραμμα αξιοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ, στο οποίο περιλαμβάνονται η πρώην βάση των Χρονών καθώς και το λιμάνι του Ηρακλείου. Την αναστολή των πρωτοκόλων κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων σε Αιγιαλούς έως 31 Μαρτίου, αποφάσισε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, αίτημα που είχε κατατεθεί από τους τουριστικούς φορείς τον περασμένο Φεβρουάριο. Αντιδρούν οι αυτόνομοι μηχανικοί Ανατολικής Κρήτης, που αποκαλύπτουν ότι με συνοπτικές διαδικασίες η κυβέρνηση αναβάλει για ακόμα μία φορά τις κατεδαφίσεις σε ευαίσθητα οικοσυστήματα. Τη σύμβαση με προϋπολογισμό 2,6 εκατομμύρια ευρώ για την δεύτερη φάση του οδικού έργου συντήρηση της Εθνικής Οδού 97 Ηρακλείου Αγίας Βαρβάρας και συγκεκριμένα για τη συντήρηση του οδικού δικτύου Ηρακλείου Αγία Γαλήνη, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης. Η ΔΕΙΑΗ ενημέρωσε ότι λόγω ζημιάς στον τροφοδοτικό αγωγό των Μαλίων σήμερα Τρίτη πιθανόν να παρουσιαστούν προβλήματα διανομής νερού στις περιοχές Κατσαμπάς, Καρτερός, Καλυθέα, Πρασά και στο εντός τυχόν τμήμα της πόλης του Ηρακλείου. Εθελοντική αιμοδοσία στο Φόδελε αύριο Τετάρτη 17 του μήνα θα πραγματοποιηθεί στο κοινοτικό γραφείο 4.30 το απόγευμα με 7.30 το βράδυ. Διοργανώνεται από τον Παγκρίτιο Σύνδεσμο Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Αιματοκρήτης με τη στήριξη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, τον Πολιτιστικό Σύλλογο και το Τοπικό Συμβούλιο Φόδελε. Οι αιμοληψίες θα πραγματοποιηθούν από την κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού. Την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί η εθελοντική αιμοδοσία στην Ελιά. Κυριακή 21 Νοεμβρίου. Συνδιοργανώνεται και πάλι από το Σαιματοκρήτη, Πολιτιστικό Σύλλογο Ελιάς, Σύλλογο Γονέων και Δαιμόνων Σχολείων της περιοχής, θα πραγματοποιηθούν οι αιμοληψίες από την κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου. 39χρονος Ρωμά άφησε την τελευταία του πνοή ενώ εργαζόταν στο λιωμάζωμα σε αγροτική τοποθεσία της Αγίας Βαρβάρας. Λίγες ώρες πριν είχε παραπονεθεί στη σύζυγό του για μία ενόχληση στο στήθος. Για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών παραπέμπονται στη δικαιοσύνη 8 άτομα που συνελήφθησαν στο Μυλοπόταμο. Βρέθηκαν να διαθέτουν περισσότερο από 10 κιλά κάναβης. Στην επιχείρηση της Ελλάς συμμετείχαν δυνάμεις από Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Χανιά, καθώς στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας ήταν δύο οικογένειες της περιοχής που φέρεται να είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για άλλα αξιόπινα δικήματα. Ανατροπή στην υπόθεση του πρώην Υπουργού Σέφη Βαλιράκη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται ο Αντένα, η έρευνα δεν αρχαιοθετείται. Η Εισαγγελία Εφετών Χαλκίδας έκανε δεκτή την προσφυγή της οικογένειας του εκλειπώντος και η δικογραφία επιστρέφει για την άσκηση δίωξης για ανθρωποκτονία και στη συνέχεια για την παραπομπή της έρευνας σε ανακριτή. Εργατικό δυστύχημα τα ξημερώματα στις γραμμές του ΙΣΑΠ έπειτα από βλάβη σε μηχάνημα που χρησιμοποιούσε αυστριακό εργολαβικό συνεργείο για εξειδικευμένες εργασίες λίανσης των γραμμών με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις εργαζόμενοι, δύο Έλληνες και ένας Αυστριακός.
οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο γεννηματάς, όπου τελικά ο ένας τεχνίτης, εργοδηγός, ένας 41χρονος Έλληνας, κατέληξε. Οι άλλοι δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Περιστατικό με πυροβολισμού το πρωί στο Κοροπή, έξω από το κτίριο του ΚΕΠ της περιοχής, όταν ο οδηγός γιοταχή άνοιξε πυρ κατά άλλου αυτοκινήτου. Τραυματισμένος στο νοσοκομείο, μεταφέρθηκε στα πόδια ευτυχώς ο οδηγός του αυτοκινήτου που δέχθηκε την επίθεση. Άνοιξε το βράδυ της Δευτέρας η ηλεκτρονική πλατφόρμα My Thermancy της ΑΔΕ, όπου οι δικαιούχοι μπορούν μέχρι και τις 15 του Δεκέμβρη να υποβάλουν αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης. Συνολικά 78,2 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν σε πάνω από 80.500 δικαιούχους στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον ΙΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ μέχρι και τις 19 Νοεμβρίου. Αισιόδοξος για την πορεία της ελληνικής οικονομίας εμφανίστηκε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, διαβεβαίωνοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει με συγκεκριμένα μέτρα επιχειρήσεις και νοικοκυριά μέσα από μια υπεύθυνη και ρεαλιστική δημοσιονομική πολιτική. Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση, η βουλευτή του Κινάλ, που επισήμανε ότι χρέη, ανατιμήσεις και μειωμένη τζίρη απειλούν την αγορά και οδηγούν σε ασφυξία τα ελληνικά νοικοκυριά, ο κύριος Σταϊκούρας αντέτεινε ότι η κυβέρνηση κινείται σε τέσσερις άξονες για την αντιμετώπιση της κρίσης, που είναι η μείωση των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών, τα μέτρα ενίσχυσης για την αντιμετώπιση της πανδημίας, μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στην ενέργεια, όπως επίσης και για διευκόλυνση των δανειοληπτών. Στη διεθνή επικαιρότητα, κατά της στρατηγικής του Αλεξάνδερ Λουκασέγκο, με αφορμή τις εξελίξεις με τους μετανάστες στην Λευκορωσία, τάση του Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκρίνει μέσα στις επόμενες ημέρες νέες κυρώσεις κατά ανθρώπων και εταιριών που συμβάλλουν στην εισρωή χιλιάδων μεταναστών στα πολωνικά σύνορα, όπως ανακοίνωσε ο ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης Ζωζέπ Μπορέλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν επίσης ότι προετοιμάζουν νέες κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταγγείλουν την απάνθρωπη εκμετάλλευση των μεταναστευτικών ροών. Μέλη του Κοινοβουλίου ζητούν από την Κομισιόν καλύτερη ποιότητα απαντήσεων στις γραπτές ερωτήσεις που θέτουν στο πλαίσιο των εργασιών του οργάνου σε επιστολή τους προς την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ursula von der Leyen. Διαμαρτύρονται ότι οι απαντήσεις που λαμβάνουν είναι ελπείς, ανούσιες, κενές και εσκεμμένα σαφείς και γενικές. Άνθρωπο που θεωρείται ύποπτος για τη δολοφονία του Προέδρου της ΑΕΤΗ συνέλαβαν οι τουρκικές αρχές, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας. 84. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Το Σωματείο Φίλων Ηροδότου στην μνήμη του Αντώνη Καριωτάκη διοργανώνει φιλανθρωπικό τουρνουά ποδοσφαίρου για τη στήριξη των σεισμόπληκτων κατοίκων του Αργαλογορείου. Θα διεξαχθεί το φιλανθρωπικό αυτό τουρνουά στο Δημοτικό Στάδιο της Νέας Ελκαρανασού την Κυριακή 21 Νοεμβρίου. Θα λάβουν μέρος 6 ομάδες βετεράνων ποδοσφαιριστών του Ηρακλείου. 84. Ο καιρός. Βροχές σήμερα κατά τόπος, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ έως τους 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Κρήτη. Κυρίες, κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Στο στούντιο, Αγγέλα Δουλγεράκη και Νίκος Φακιανάκης. Καλό μεσημέρι.